τα γεγονότα, σε αυτά τα γεγονότα των φυσικών καταστροφών, σε πολέμους, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, εκεί όπου επιχειρούν, όταν βάζουν το κεφάλι τους μέσα στο λαγούμι, τη στιγμή που ξέρουν ότι μπορεί να γίνει ένα σεισμός και να πέσουν και όλα τα υπόλοιπα, πραγματικά τι να τους πεις και πόσο θαυμασμό μπορεί να δείξει η κοινωνία σε αυτά τα παιδιά, σε αυτούς που ξεκινούν ως έφηβοι, μπαίνουν στο πυροσβεστικό σώμα, εκπαιδεύονται και λένε ότι η ζωή μας έχει την ίδια αξία με τη ζωή του ανθρώπου που πάμε να σώσουμε. Υποκλεινόμαστε απλά. Δεν υπάρχουν λόγια για τους ανθρώπους αυτούς. Όπως υποκλεινόμαστε. Και στον ακαδημαϊκό, τον κύριο Παναγιώτη Καρύδη. Ένας άνθρωπος, ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου, ο οποίος έχει κάνει τρομερή δουλειά. Ήταν εκεί. Και κύριε Καρύδη, εκεί. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Συμφωνώ με όσα άκουσα από τον αγαπητό και εξαίρετο πυροσβέστη. Απίστευτη δουλειά. Και ήθελα να πω ότι... Δώστε μας ένα λεπτό να πούμε μια καλημέρα και στον κύριο Σταθακόπουλε. Κύριε Σταθακόπουλε, να ακούσουμε τον καθηγητή. Καλημέρα. Καλημέρα. Μεγάλη μας τιμή, κύριε Σταθακόπουλε. Να είστε καλά. Τιμή είναι για μένα πάντοτε που με έχετε με αξιόλογους καλεσμένους όπως τον κύριο καθηγητή. Ο κύριος καθηγητής είναι η ιστορία του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας. Είναι ένας άνθρωπος που ευτυχώς, λέμε και πάλι, κάποια στιγμή η πολιτεία τον άκουσε. Κύριε Καρύδη, έτσι είναι. Επειδή δεν θα πούμε τώρα λεπτομέρειες, αλλά θέλω να μας δώσετε λίγα λόγια από την ζωή σας, από αυτές τις μέρες που ήσασταν εκεί. Που ζήσατε. Να, εκεί. Λοιπόν, κοιτάτε, να συνεχίσω σε αυτά που σας έλεγα, που άκουσα από τον εξαίρετο πυροσβέστη διασώστη, ότι η ευγνωμοσύνη και η αγάπη, και δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί εγώ με τον κύριο Λέκα κατ' επανάληψη έχουμε πάει στην Τουρκία, οι άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι, συγκινητικά, τι να σας πω, μας αγκαλιάζουν, να φανταστείτε, που να μην έχουν τίποτα απολύτως στα χέρια τους. Να σου έρχονται και να σου προσφέρουν μία κοκακόλα για να πιείς, ένα μπουκαλάκι νερό. Ο απλός ο άνθρωπος. Ο οποίος έχει τον πόνο του, έτσι. Δηλαδή εγώ έχει τον πόνο θεωρώ του. Ότι είναι αδέρφια μας. Ναι, ναι, ναι. Αφήστε την πολιτεία, τους πολιτικούς κλπ. Είναι η μέρα με τη νύχτα, ας το πούμε έτσι. Είναι μια γειτονιά. Μια γειτονιά έχουμε να μοιραστούμε, κύριε Καρύδη. Μια γειτονιά. Είναι αδέρφια μας. Μια γειτονιά, έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι πολλά χρόνια ζούσαμε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους. Μα φυσικά οι λαοί αδελφοποιημένοι είμαστε μεταξύ μας. Έτσι, έτσι. Οι κυβερνήσεις έχουν. Λοιπόν, πείτε μας λιγάκι τώρα, επειδή σας έβλεπα χτες και στην ΕΡΤ που δείξατε. Το δείξατε όντως, το παρακολουθήσαμε, κύριε Καρύδη, και ήταν πολύ ενδιαφέρον πράγματι με τα κτίρια. Ναι, δυστυχώς έσπασε και αυτό. Έσπασε. Λοιπόν. Σεισμός το έριξε. Σεισμός ή το πιέσατε παραπάνω. Τι κάνατε, ναι. Λίγο το πιέσα παραπάνω. Δεν άντεξε. Τι να κάνουμε. Ελάτε λοιπόν να μας πείτε, γιατί χτες είχαμε εδώ, θέλω να σας πω ανθρώπους οι οποίοι συνεργάζεστε. Ήταν ο κύριος Κατσιμάλης. Ναι. Είναι ο πρόεδρος των κατασκευαστών κτηρίων Ελλάδος. Έτσι, είναι εργολάβος. Ο οποίος μας είπε ότι ο αντισεισμικός σχεδιασμός στη χώρα μας έγινε πάρα πολύ αυστηρός από το 80 και μετά. Ο πρώτος που έγινε ήταν μετά τους σεισμούς στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο το 59. Ωστόσο, περίπου 2,5 εκατομμύρια κτίρια, κυρίως παλιά. Και κάποια από αυτά βρίσκονται στις σεισμογενείς περιοχές, πρέπει να ελεγχθούν όπως πρέπει να ελεγχθούν. Και τα δημόσια. Ακριβώς, και τα δημόσια κτίρια, παλιά νοσοκομεία κτλ. Πείτε μας πού βρισκόμαστε, εδώ σας θέλουμε. Λοιπόν, και πρέπει να σας ακούσει και πάλι η πολιτεία. Το μήνυμά σας να φτάσει εκεί. Λάτε. Κοιτάτε, αυτά τα λέμε και τα ξαναλέμε από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου να ασχολούμαι, δηλαδή από το 1964-65, που ήταν η πρώτη σεισμή που είχα πάει. Λοιπόν, από τότε. Τα ίδια και τα ίδια καταλήγω, φοβάμαι ότι καταντώ να είμαι γραφικός. Να. Τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, κοιτάτε να δείτε. Ένα παράδειγμα να σας πω. Πώς συντηρούμε το αυτοκίνητό μας. Πώς ξέρουμε ότι τα λάστιχα πρέπει, είναι φθαρμένα και πρέπει να πάμε να τα αλλάξουμε. Ότι λάδια πρέπει να βάλουμε στο αυτοκίνητο, έτσι. Γιατί το ίδιο να μην συμβαίνει με τα κτίρια μας. Να. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ υποστηρίζω την ασφάλιση έναντι σεισμού, όπως γίνεται έναντι πυρκαγιάς, την υποχρεωτική ασφάλιση. Και προσέξτε γιατί. Διότι, ας πούμε, ένας ιδιοκτήτης, και αυτό το έχω κάνει στατιστική και προκύπτει μετά από μελέτη. Ένας ιδιοκτήτης έχει 3 σπίτια, ας πούμε. Ξέρετε ποιο θα πάει να ασφαλίσει, αν δεν είναι υποχρεωτική ασφάλιση. Θα ασφαλίσει
το χειρότερο και πράγματι το χειρότερο, διότι θεωρώ ότι ο ιδιοκτήτης είναι ο καλύτερος γνώστης της κατάστασης του κτηρίου του. Να. Και αν ακόμα δεν το γνωρίζει, οφείλει να φωνάξει ένα μηχανικό, δόξα τω Θεώ έχουμε πολλούς και έμπειρους μηχανικούς, να τον ενημερώσει σχετικά με την κατάσταση του κτηρίου του. Και όποιο πρόβλημα είναι, αμέσως να το αποκαταστήσει. Γιατί αν δεν το αποκαταστήσει αυτός, ο σεισμός θα έρθει ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγουμε το σεισμό. Και αν δεν το πληρώσει ο ίδιος σε χειρότερο επίπεδο, θα το πληρώσει ο γιος του, τα παιδιά του ή τα εγγόνια του. Σε τραγικό βαθμό όμως. Ναι. Πριν φτάσουμε όμως στο θέμα της ασφάλισης, για να ασφαλιστεί ένα κτίριο, θα έρθει ένας μηχανικός να το ελέγξει. Βέβαια, για να από δει. Την ασφαλιστική εταιρεία. Και αν μα, έτσι, μπράβο. Και θα κάνει την αυτοψία του και θα ξέρει τι ακριβώς πρέπει να γίνει για να το ασφαλίσει αν έχει προβλήματα. Θα σου πει, ρίξε χρήματα. Με τον κύριο Γαβαλάκη. Ναι. Να διορθώσει. Ναι, θα λέτε. Μπορούσε να υποστηρίξει το ασφάλιστρο, δηλαδή να δώσει ένα ποσοστό. Διότι μια φορά απαλλαγή να δώσει. Μια φορά απαλλαγή. Κάτι, οτιδήποτε. Και να γίνει υποχρεωτικό, που έλεγες χθες, Νικό. Και να γίνει υποχρεωτικό, ναι. Κύριε Σταθα... Λοιπόν, κοιτάτε, τα κτίρια κάτω ήταν επικώς απαράδεκτα. Ναι. Τόσο από απόψεως ποιότητας υλικών, ένα. Δεύτερον, σχεδιασμού, δηλαδή ξεκινάμε από το πώς γεννιέται το κτίριο στο σχέδιο. Είναι τραγικό να βλέπεις σφάλματα οφθαλμοφανή που δεν θα τα έκανε ούτε ένας δευτεροετής φοιτητής μας. Δηλαδή, τις κολόνες δεν τις έχουν βάλει σωστά. Τις έχουν βάλει μόνο σε μια διαφύση με αποτέλεσμα το κτίριο να πέφτει, να είναι εύκαμπτο απ' την άλλη. Το έχουμε δει, ανατρέπονται. Να έχουν θεμελιώσει πάνω σε απαράδεκτα εδάφη. Δηλαδή είδαμε να μην έχουν θεμέλια, δηλαδή να του μπάρει το κτίριο μέσα στη λάσπη. Γιατί το έδαφος εκεί πέρα που το είδα, περπάτησα δίπλα σε αυτά τα κτίρια, βούλιαζες μέσα. Να ρωτήσω κάτι, πέδιλα είχαν ρίξει για να κρατήσουν τα... Όχι, κοιτάτε να δείτε. Πώς είναι δυνατόν να μην βάζουν πέδιλα σε νέες οικοδομές? Ένα λεπτό να σας εξηγήσω. Νομίζω ότι ξέρουμε όλοι αυτό το κτίριο το οποίο είναι τουμπαρισμένο και λέμε ότι δεν έχει θεμελίωση. Όχι. Αυτό είχε ένα ραντιέ, δηλαδή μια γενική κοιτόστρωση, η οποία όμως δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά γιατί είχε νερό και ήταν μαλακό το χώμα. Και χτίσανε, χτίσανε 12, 14, 15 ορόφους. Καταλαβαίνεις, στο χώμα, εκεί που βουλιάζει το πόδι όταν περπατάς. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, τους πρόχειρους που έκανα, ούτε για ένα τριόροφο, διόροφο, τριόροφο ξέρετε θα τι συμβαίνει, κύριε Καρύδη. Ξέρετε τι συμβαίνει. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω αυτό. Και θα πάμε στον κύριο Σταθακόπουλο. Δεν είχαν κάνει πέδιλο, δεν είχαν επεκτείνει τη θεμελίωση καθόλου. Να, αυτό είναι, αυτό είναι. Προσέξτε. Το βλέπετε ότι το θεμέλιο εδώ πέρα, το ραδιέ αυτό, δεν επεκτείνεται προς τα έξω. Να έχει ένα πέδιλο, να έχει μια επέκταση, ένα παπούτσι. Και για γύρισε να σταθεί, ανάποδα. Έτσι, στοιχειώδες, δηλαδή δεν μπορεί να το συλλάβει άνθρωπος. Να το βλέπετε. Το βλέπουμε, κανονικά έπρεπε να είχε μια επέκταση αυτό. Κοίτα, εδώ τι κάναμε, είναι κομμένο το θεμέλιο όσο είναι το κτίριο. Ποιος το έφτιαξε αυτό? Δηλαδή, ποιος το έφτιαξε? Κύριε Σταθακόπουλε. Μιλάμε για τους εργολάβους οι οποίοι υποτίθεται επιστράτευσαν τον Ερντογάν μετά τους σεισμούς του 1999 και είπε ότι αυτά που γίνανε στο Μαρμαρά δεν θα ξαναγίνουν. Κοιτάξτε εδώ. Ναι, το βλέπω. Ελάτε, κύριε Σταθακόπουλε. Ελάτε. Ναι. Ακούω μεγάλη προσοχή τον κύριο Καρύδη και εδώ θα προτάξω τώρα μια κοινή κουβέντα μας τέτοια, την νομική μου ιδιότητα. Ως δικηγόρος τώρα 33 χρόνια μπήκα και ως δικηγόρος πολλών εργολάβων. Έχω αντιμετωπίσει τεράστια διαπροβλήματα και ειδικά όταν ερχόταν η ώρα της ταυτοποίησης του ακινήτου και πηγαίνοντας να δούμε και το φάκελό του στην πολεοδομία. Ναι. Ειδικά τώρα πολλά προβλήματα παλαιά με την ταυτότητα τώρα του κάθε ακινήτου για οποιαδήποτε μεταβίβαση τώρα χρειάζεται να γίνει. Παρουσιάζονται τεράστια προβλήματα, δηλαδή πέραν των γνωστών ημιπέθριων κλεισμένων και όλα τα σχετικά, πέραν των πιλωτών που τις είχαν αφήσει αντί να είναι γκαράζ, τις έχουν κάνει καταστήματα ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο καθένας νομίζει. Πέραν των αυθαιρεσιών που έχουν γκρεμιστεί τείχη ενδιάμεσα στα διαμερίσματα ή έχουν κάνει κατάληψη κοινόχρηση των χώρων ή ξέρω εγώ εκεί πέρα που θα ήταν το κλιμακοστάσιο έχει γίνει δωμάτιο, επέκταση του δωματίου
και όλα τα σχετικά. Ναι. Όλα αυτά τα προβλήματα τα αντιμετωπίζουμε τώρα, τρέχοντα δηλαδή προβλήματα. Αυτά είναι πτέσματα μπροστά σε αυτά τα οποία βλέπουμε. Αλλά είναι πτέσματα, όπως λέτε. Είναι προβλήματα. Είναι πτέσματα. Εδώ, κοιτάξτε το κτίριο. Και σε επίρρωση τώρα αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής προηγουμένως, να πούμε το εξής, ότι οι παλιές πολυκατοικίες, που είναι και δύσκολο να μαζευτούν όλοι οι διοκτήτες να αποφασίσουν τη συντήρηση της πολυκατοικίας που απαιτείται και των διαμερισμάτων τους, είναι δύσκολο αυτή την περίοδο, μετά από 13 χρόνια ύφεσης γενικώς και κρίσης, και όταν οι περισσότερες πολυκατοικίες δεν έχουν καν θέρμανση πλέον στην Ελλάδα και ζει ο καθένας θερμενόμενος όπως μπορεί. Άρα λοιπόν είναι το πρόβλημα, όπως το λέει ο κύριος καθηγητής, πρέπει να δοθεί λύση. Βέβαια. Και αυτή η λύση πρέπει να δοθεί από την πολιτεία Πάμε λίγο στην Τουρκία. Το θέμα είναι ότι στην Τουρκία. Μπορώ και εγώ να σας πω δύο κουβέντες. Να πάμε λίγο στην Τουρκία και μετά, κύριε Καρύδη. Πάμε λίγο στην Τουρκία και αμέσως μετά μας θα πείτε. Μετά στην Ελλάδα, γιατί είναι και οι άνθρωποι στους οποίους έδωσε αμνηστία ο Ερντογάν με τελευταία το 18 εργολάβη αυτή. Και έχουν συλληφθεί μόνο 8. Έτσι, μόνο 8 από τους 163 που είναι στο στόχο. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι το θέμα της Τουρκίας σε αυτό το πολεοδομικό. Πράγματι, μετά του σεισμού του 99 και από τη στιγμή που ανέλαβε ο Ερντογάν και μετά. Είπαν και αυτοί να επικαιροποιήσουν την νομοθεσία τους και να γίνει και αυστηρή. Ναι. Όμως γνωρίζουμε ότι δεν αρκεί να υπάρχει νομοθεσία. Το θέμα είναι να εφαρμόζεται και η νομοθεσία. Και ποιος μπορεί να εφαρμόσει την νομοθεσία? Πρώτον, οι πολεοδομίες, οι τοπικές. Μετά, η συνείδηση του κάθε μηχανικού. Και βεβαίως να μην γίνεται αλυσβερής. Να μια τουρκική λέξη. Πολύ δημοκρατικό δηλαδή, ακούγεται, κύριε Σταθακόπουλο, αυτό που λέτε. Δεν ξέρω, έτσι έγινε εκεί. Λοιπόν, και τι γινόταν τώρα λοιπόν? Πήγαινε ο καθένας, ήθελε να κάνει. Με τεράστιο εργολαβικό κόστος, με εργολαβικό κέρδος, πώς το λένε, να κάνει μια φτηνή κατασκευή, να τελειώνει, να ξεπετάξει, να πουλήσει ακριβά. Δινόταν τα μπαξίσια, λέω επίτηδες τουρκικές λέξεις, τα μπαξίσια στις πολεοδομίες, στις αρμόδιες υπηρεσίες, δινόταν η άδεια. Και όταν κάποια στιγμή εφάνηκαν τα προβλήματα, είχαμε καταρρεύσει κτηρίων στα καλά καθούμενα, είχαμε προβλήματα επαναχωρήσεις εδαφών χωρίς να έχουν γίνει μελέτες σε τι εδάφη χτίζουν. Δόθηκε μία αμνηστία, πράγματι, όπως το είπατε πολύ σωστά, σε κατασκευαστικές και εργολάβους. Και τώρα τα εξυλαστήρια θύματα, όχι δεν φταίνε, τα εξυλαστήρια θύματα για να δώσουν το άλοθη ότι η κεντρική διοίκηση και δύο πρόεδρος Ερντογάν κάνει τη δουλειά του, είναι συγκεκριμένοι, όπου σας είχα πει και την περασμένη φορά για τις 5 μεγάλες κατασκευαστικές που κάνουν και δημόσια και ιδιωτικά έργα, με δεκάδες θυγατρικές από κάτω. Ναι. Έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε 113 από διάβασα. Ακούστε, ακούστε κύριε Σταθακόπουλε, γιατί παρακολουθούμε και εσείς και εμείς ενδεχομένως ο κύριος Καρύδης τον τουρκικό τύπο. Τώρα στους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους ή ακόμα αγνοούνται, γιατί είναι πάρα πολύ αγνοούμενοι, δεν ξέρω αν θα τους μάθουν. Σωστά. Δεν θα μάθουμε τον αριθμό των αγνοωμένων. Τώρα υπάρχει θλίψη, υπάρχει οργή και για κάποιους από αυτούς υπάρχει και αγωνία αν θα βρούνε νεκρό τον άνθρωπό τους για να μπορέσουν να το αποδώσουν τιμές και να το θάψουν. Αργότερα θα επικρατήσει η οργή και ο θυμός. Ο Ερντογάν το 99 βγήκε με σύνθημα ότι αυτά που έγιναν στο Μαρμαρά δεν θα ξαναγίνουν. Και όμως έγινε. Σωστά. 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 Και δόθηκε και η αμνηστία, όπως σας είπα προηγουμένως, τα προηγούμενα χρόνια, για τυχόν κακοτεχνίες και καταρρεύσεις κτηρίων κτλ. Και τώρα πάλι τα βρίσκουμε μπροστά μας. Όμως, εδώ πέρα θα βάλω μια κοινωνιολογικού τύπου παράμετρο στην Τουρκία, ότι είναι τελείως διαφορετικό το αντίκτυπο. Έτσι είναι, καλός ή κακός. Το αντίκτυπο σε μια μεγάλη πόλη όπως η Κωνσταντινούπολη, το Νικομίδια, το Ισμίτ, ή η Άγκυρα ή η Σμύρνη. Και τελείως διαφορετικό στην περιοχή που έγινε, όπου θεωρούνται για το κεντρικό κράτος της Τουρκίας, είτε είναι και μαλιστές επάνω είτε ερντογανικοί, θεωρούνται δευτέρας κατηγορίας πολίτες αυτοί, γιατί είναι μεν Τούρκοι πολίτες, αλλά έχουν άλλη καταγωγή. Δηλαδή είναι Κούρδοι, Άραβες και Ρωμίοι στην καταγωγή ως επιτοπλίστων. Επομένως είναι δευτέρας κατηγορίας άνθρωποι στο θέμα των κοινωνικών και Ερντογάν. Ψηφίζουν και το ΑΚΕΠΕ. Πάνω από 50%. Ψηφίζουν γιατί ο συνδετικός κρίκος είναι ότι τους συνδέει το Ισλάμ, ενώ με τους κεμαλιστές που τους θεωρούν άθεους και τους κάνει κυνηγήσει από το 1938 μέχρι το 2000, έτσι, θεωρούν δεν έχουν κανένα συνδετικό κρίκο. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Σταθακόπουλε, για εσάς. Ναι. Θα πάνε πιο πίσω οι εκλογές. Τι σχεδιάζει τώρα ο Ερντογάν? Λοιπόν, ναι. Και να πάμε στον κύριο Καρύδη αμέσως μετά. Ναι. Βεβαίως. Οι συνταγματολόγοι, οι Τούρκοι, έχουν διχαστεί ανάλογα με το πού ανήκουν. Δηλαδή, οι του ΤΣΕΧΑΠΕ, του Κεμαλικού Κόμματος, λένε ότι δεν πρέπει να πάνε παραπίσω. Οι του ΑΚΕΠΕ αρχίσαν χθες ανεπίσημα να λένε, του Ερντογάν δηλαδή, ότι μπορούν να πάνε πίσω, κάνοντας χρήση
του άρθρου 87 για αναβολή εκλογών λόγω πολέμου. Μέχρι τις 18 Ιουνίου έχει δυνατότητα, κύριε Σταθακόπουλε. Ναι, έχει πει 14 Ιουνίου, μπορεί μέχρι 18 Ιουνίου, όντως που λήγει πενταετία. Όμως, εγώ θεωρώ, με τα φτωχά νομικά μου τέλος πάντων, των 33 ετών, φτωχά τώρα, ναι, χαριτολογώντας. Λοιπόν, θεωρώ ότι μπορεί να κάνει χρήση του άρθρου 119, που λέει ανωτέρα βία, να τα παντρέψει και να πει ότι επειδή έχουμε ανωτέρα βία, κήρυξη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης έτσι κι αλλιώς, οι συνέπειες που έχω είναι σαν να έχουμε πόλεμο, άρα το παντρεύουμε το 87 που λέει αναβολή εκλογών λόγω πολέμου, να το πάει παραπίσω για 6 μήνες μέχρι ένα χρόνο, αν και εφόσον τον εξυπηρετεί. Μπορεί. Κύριε Καρύδη. Ναι, ακούω. Ο λόγος είναι σε εσάς. Θέλετε να συμπληρώσετε τον κύριο Σταθακόπουλο για τα όσα γίνονται και στην Ελλάδα και τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν κυρίως με τις έρευνες που πρέπει να κάνουμε και τον έλεγχο στα δικό της σε σχολεία, σε παλιά νοσοκομεία. Λοιπόν, όλα αυτά. Όλα αυτά. Κοιτάτε, εμείς έχουμε ελέγξει όλα τα κτίρια του Δήμου Αθηναίων, τα σχολικά κτίρια. Είναι περίπου 500 στατικώς ανεξάρτητα και όλα τα νηπιαγωγεία. Ναι. Έχουμε ελέγξει όλα τα σχολικά κτίρια της χώρας τα πρώτου 59. Γιατί το λέω το 59, γιατί το 59 τέθηκε σε εφαρμογή ο πρώτος ελληνικός αντισεισμικός κανονισμός. Θέλω από εκεί και πέρα πρέπει να συνεχιστούν οι έλεγχοι, αλλά και να επικαιροποιούνται. Δηλαδή, όταν έχει γίνει εδώ και 10-15 χρόνια ένας έλεγχος, πρέπει να επαναληφθεί. Αφού είμαστε σε μια σεισμική χώρα, αφού τα υλικά γεράζουν. Δίκιο. Φταίμε και εμείς οι ιδιοκτήτες ήδη, οι οποίοι παρεμβαίνουμε και ιδιαίτερα στα καινούρια κτίρια, όχι στα καινούρια, σε παλιά κτίρια που κάνουν Airbnb και τα μετατρέπουν σε διαμερίσματα, κόβοντας τείχους, κάνοντας τροποποιήσεις, οφείλουν 100%, δηλαδή είναι υποχρέωσή τους. Δεν μπορείς να μπαίνεις μέσα σε ένα παλιό ερείπιο εντός εισαγωγικών, το οποίο το έχουν εντύσει. Ξέρετε τι μας κάνει εντύπωση, κύριε Καρύδη. Ξέρετε τι μας κάνει εντύπωση. Ότι η ελληνική πολιτεία το τελευταίο διάστημα, με το πρόσχημα να εξοικονομήσει ενέργεια, σου λέει να έχει ηλεκτρονική ταυτότητα το κτίριό σου. Στατικότητα ελέγχει κανείς. Εγώ θα προτιμούσα να είναι υποχρεωτική η ταυτότητα στατικότητας του κτιρίου παρά να έχουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα για να μπορούσε να το μεταβιβάσει. Τέλος πάντων, είναι ζητήματα αυτά. Λάτε. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε από το 1981 από τους σεισμούς των Αλκιονίδων. Έλεγα για το μαύρο κουτί, το κόκκινο ροζ κουτί. Είναι η ταυτότητα του κτιρίου, η ηλεκτρονική. Λοιπόν, θα θεσπιστεί, ελπίζω υποχρεωτικά να υπάρχει, αλλά πρέπει ο κόσμος να το πιστέψει. Τι πολιτεία μου λέτε και λοιπά. Πάντα υπάρχουν οι διαφυγές. Εκείνο που δεν μ' αρέσει είναι ότι πάμε και ντύνουμε τα κτίρια. Μπαίνει ο άλλος μέσα σε ένα ερείπιο, όπως σας έλεγα, και νομίζει ότι είναι καινούριο, ωραίο κτίριο κλπ. Λοιπόν, πρέπει η στατικότητα όμως. Βέβαια. Πολύ καλά το είπατε. Πρόβλημα. Κοιτάτε, ως προς τα δημόσια θέλω να σας πω το εξής. Ότι κυρίως έχουν ελεγχθεί, όχι ελεγχθεί, δηλαδή σε οπτικό έλεγχο, καμιά 25.000, τα υπόλοιπα όμως είναι είτε παλαιά, και εδώ είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο των διαφόρων υπηρεσιών. Πώς είναι το ΝΑΤ, πώς είναι το ΙΚΑ. Έχω επισκεφθεί και έχω ελέγξει πολλά τέτοια κτίρια, τα οποία είναι εγκαταλειμμένα. Είναι απαράδεκτο για μένα σαν κάτοικο της χώρας μου να υπάρχουν, ναι, λόγω πληστηριασμών, σας λέω τώρα, και από τράπεζες ακόμα, τα οποία είναι εγκαταλειμμένα και έχουν μπει μέσα διάφοροι και ληστεύουν το κτίριο κλπ. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, κύριε Καρύδη, για να κλείσουμε λίγο την κουβέντα μας. Κάθε περίπου 20 χρόνια στατιστικά, 15 με 20 χρόνια, η χώρα μας αντιμετωπίζει μια σεισμική δόνηση που να επηρεάζει έντονα τους πολίτες της, είτε κοντά σε μεγάλο αστικό κέντρο, είτε στην ελληνική περιφέρεια, πάλι σε κέντρα τα οποία έχουν κόσμο. Δηλαδή, εκτός από τους σεισμούς που έχουμε στο θαλάσσιο χώρο, έχουμε και σε ένα χερσαίο μέρος της χώρας. Είναι να περιμένουμε κάτι. Θα περιμένουμε το σταυρό μας να κάνουμε με αυτά που ακούμε. Εγώ, όπως ξέρετε, σεισμολόγος δεν είμαι. Δεν είστε, αλλά και στατιστικά δεν θέλω περιμένουμε να κάτι. Να αναμειχθώ με αυτή την ιστορία. Το μόνο που θα πω για να καταλήξω είναι ότι
Το μόνο που μας σώζει, ναι, πέραν των προβλέψεων, πέραν οτιδήποτε άλλο συζητάμε, είναι η σωστή αντισεισμική κατασκευή, η οποία οφείλει και από γεννησιμιού της να είναι αντισεισμική, δηλαδή σχεδιασμός, κατασκευή, υλικά. Και να τη διατηρούμε, να πολύ μην σωστά, κάνουμε επεκτάσεις, τροποποιήσεις κλπ. Τίποτα άλλο. Μπορεί να γίνει ένας σεισμός πολύ δυνατότερος από αυτό που έχουμε υπολογίσει, ναι, αλλά η κατασκευή δεν καταραίει. Έτσι, δεν θα έχουμε νεκρούς. Τραυματίες μπορεί να έχουμε. Κύριε Καρύδη, αλλά νεκρούς όχι. Να μην φτάσουμε εκεί. Κύριε Σταθακόπουλε, κύριε Καρύδη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας. Πολύ ωραία κουβέντα. Εξαιρετική κουβέντα. Απολαύσαμε αυτή την κουβέντα όπως την απόλαυσαν και οι τηλεθεατές μας. Λίγο. Είναι ουσιαστική και κατανοητή. Βεβαίως. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα μας, φίλες και φίλοι, να δούμε λίγο.